Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Σαββόπουλο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Όντως μετά από 16 χρόνια καταφέραμε και κερδίσαμε ξανά το τίτλο των Αιωνίδων. Θυμάμαι ότι και πέρσι τέτοια εποχή τα λέγαμε πριν από εκείνο το παιχνίδι, το οποίο είχε χάσει ο Άρης με 3-2. Είχε δηλαδή ο χθεσινός αγώνας και έτσι ένα χαρακτήρα ρεβάνς για τα κορίτσια. Ήταν ένα τεζαβούλγο της προηγούμενης χρονιάς, καθώς και πέρυσι είχαμε πάει σαν πρώτοι, ναι, στο Final Four. Κερδίσαμε στον ημιτελικό 3-0. Έτσι και φέτος πάλι πήγαμε σαν πρώτοι στο Final Four. Κερδίσαμε στον ημιτελικό 3-0 και αντιμετωπίσαμε την ελπίδα στον τελικό. Τότε χάσαμε 3-2. Κι αν και ήμασταν 2-1 πάνω στα σετ και 19-12 στο τέταρτο σετ, έγινε μια απίστευτη ανατροπή. Αλλά φέτος μπορέσαμε και κερδίσαμε 3-0. Με εξαίρεση το πρώτο σετ και μας κερδίσαμε αρκετά εύκολα, με το πιο χαρακτηριστικό το τελευταίο σετ που τελείωσαμε 25-8. Ναι, νομίζω ότι σαν να παρέδωσε πνεύμα μετά η ομάδα της ελπίδας. Από τη στιγμή που έχασε, έτσι όπως έχασε το πρώτο σετ, ουσιαστικά παρέδωσε τα όπλα νομίζω μετά. Νομίζω ότι η ομάδα μας, επειδή από τα λάθη μαθαίνεις και επειδή θεωρώ πέρυσι δεν ήταν τόσο νίκη της ελπίδας αλλά όσο ήταν δικιά μας. Γιατί όταν είσαι 19-12, πέρυσι μια διαδικασία διαχείρισης απλά του παιχνιδιού, δηλαδή δεν είναι πολύ δύσκολο να τελειώσει το μάτς. Απλά πέρυσι το γεγονός ότι χαλαρώσαμε ίσως και δεν διαχειριστήκαμε κάποια πράγματα σωστά, αυτό μας είχε, τις αθλήτριες είχαν αφύπνιση σε όλη τη διάρκεια του σετ. Και όταν ήμασταν πάνω προσπαθούσαν ακόμα περισσότερο για να τελειώσουμε το σετ. Δηλαδή δεν μπήκαμε σε μια διαδικασία, γιατί το σετ ήταν 25. Δηλαδή οι παίχτερες ήταν σε κάθε πόντο και σε κάθε μπάλα που έσκαγε, οι παίχτερες ήταν τρέχανε για να τη σώσουν και κάθε πόντο τον πανηγυρίζαν σαν να ήταν ο πρώτος. Ναι. Νομίζω αυτό μας έδωσε και έκανε το σετ να τελειώσει έτσι εύκολα. Ναι. Δηλαδή το σετ τελείωσε με λάθη της ελπίδας, όσο με μπλοκ δικά μας, επιθέσεις δικές μας, πολύ καλές αμυνές δικές μας, γιατί όσο φτάναμε αυτή τη φορά πιο κοντά, όσο φτάναμε κοντά στην πηγή, τρέχαμε κιόλας για να το μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Τι σημαίνει αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος, όχι μόνο για τα κορίτσια που φαντάζομαι θα πλέουν σε πελάγι ευτυχίας, για την ηλικία τέτοια που κάθε επιτυχία τη ζεις μέχρι το ζουμί, μέχρι το μεδούλι που λέμε, αλλά και για το τμήμα γενικότερα, για το γυναικείο βόλεϊ, για τις ακαδημίες, για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στον Άρη. Για μένα, όπως συζητήσαμε με τον κύριο Ρετζεπέρη και με τους ανθρώπους εδώ πέρα του γυναικείου βόλεϊ, ήταν κάπως ιστορικό αυτό το παιχνίδι, γιατί θεωρώ πως είχαμε την κορυφαία ομάδα που μπορούσαμε να έχουμε και είχαμε τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των Αιωνίδων. Παράλληλα δικαιώνει το σχεδιασμός που κάναμε στο γυναικείο τμήμα. Καθώς τις φορές έχουμε μιλήσει, κύριε Σαββόπουλε, πάντα στόχος μας είναι, όπως λέω και όπως πράττουμε, να είναι η β' ομάδα, αλλά και βασικές οι αθλήτριες να παίρνουν και ρόλο και στη βασική ομάδα των γυναικών. Όπου αυτό το πράγμα, ο σχεδιασμός που έχουμε κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, απέδωσε κιόλας. Δηλαδή ήταν μια δικαίωση πολλών πραγμάτων. Ναι. Δεν είναι μόνο τον Ιαννίδη, δηλαδή το να ρισκάρουμε, γιατί ποιος μην βλέπει περισσότερες ομάδες παίρνουν, σου λέει για ποιο λόγο να βάλουμε 16χρονο, 17χρονο, να σπάρουμε 25χρονο, να έχω σκοτεινό το κεφάλι μου. Okay. Αλλά εμείς επενδύουμε σε αυτό το πράγμα, δίνουμε ευκαιρίες στις ταλαντούχες νέες κοπέλες να έχουν ενεργό ρόλο στο γυναικείο τμήμα, και αυτό εδώ πέρα πέφτει στους καρπούς, γιατί τέσσερα κορίτσια, όπου ήταν βασικές και οι βασικές πρωταγωνίστριες, από τις βασικές πρωταγωνίστριες του χθεσινού παιχνιδιού, ναι, η Αλεξάκου που βγήκε MVP, η Γογούση, η Πίτα που είναι αρχηγός και η Σταματίου, είναι κοπέλες που ακολουθούν 100% το πρόγραμμα των γυναικών. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει, τα κορίτσια αυτά αποκτούν και εμπειρία και εμπειρίες φυσικά μέσα από κατάκτηση ενός πρωταθλήματος και θα στελεχώσουν και για τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, και την πρώτη ομάδα. Ακριβώς έτσι, ναι. Και μια τέτοια επιτυχία πολλές φορές σου ανοίγει πιο εύκολα και το αύριο. Γιατί όταν ο Άρης έχει όλη αυτή την υγεία που έχει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 4 χρόνια στο γυναικείο και τα τελευταία 2 χρόνια στα αναπτυξιακά, όλη αυτή την υγεία, πολύ πιο εύκολα γίνεται με οι αθλήτριες, οι ταλαντούχες, θέλουν και ήδη να έρθουν πλέον στον Άρη. Ναι, σωστά. Δηλαδή πόλος έλξης, αποτελεί πόλο έλξης. Ακριβώς, δηλαδή, ναι. Έχεις δημιουργήσει ένα πολύ καλό όνομα πλέον στην αγορά και με τις επιτυχίες στα αναπτυξιακά, πολλές αθλήτριες που σκέφτονται και είναι σε δίλημα σε ποια ομάδα θα αγωνιστούν, προτιμούν και να έρθουν στον Άρη. Τώρα, μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος εδώ στη Θεσσαλονίκη, τι έπεται τώρα για τις Νεανίδες? Τώρα, κύριε Σαββόπουλε, είναι το Πανεπαρχιακό. Πανεπαρχιακό, είπατε. Πανεπαρχιακό σε πρώτη φάση, όπου θα συμμετέχουν 5 ομάδες. Θα είμαστε εμείς, αν δεν κάνω λάθος, η Ελασσόνα, ο Μυγδαλεώνας, μια ομάδα από τη Λάρισα και μια ακόμα που ήταν μια άλλη περιοχή που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Όπου από αυτές τις ομάδες οι δύο θα περάσουν στο Πανελλήνιο. Και μετά θα γίνει ένα Final Four του Πανελληνίου. Κυρίως οι ομάδες του πάντα της Θεσσαλονίκης, γιατί το επίπεδο είναι πολύ μεγάλο εδώ πέρα. Είναι πολύ πιο ανεπτυγμένο το επίπεδο στο Βόλιο της Θεσσαλονίκης από τις άλλες περιοχές
που θα αντιμετωπίσουμε. Ναι. Εύκολα ή δύσκολα πιστεύω ότι θα είμαστε στο Final Four και εκεί πέρα θα τα παίξουμε όλα για όλα. Ναι, δηλαδή πλέον ο ορίζοντας είναι κάποια παιχνίδια με τις καλές ομάδες της Αθήνας στο ίδιο επίπεδο, φαντάζομαι. Είναι κυρίως πιστεύω, αν θέλουμε να κάνουμε και μια πρόβλεψη, εμείς και το Μαρκόπουλο θεωρώ αυτή τη στιγμή και ο Ολυμπιακός είμαστε τρεις από τις ομάδες που θα διεκδικήσουμε τον τίτλο. Ναι. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και δίνει και ενδιαφέρον και στο υπόλοιπο της σεζόν ασφαλώς για τα κορίτσια. Ναι. Αν και μας είπατε βέβαια και πολλά από αυτά, τέσσερα τον αριθμό, συμμετέχουν και στις υποχρεώσεις της πρώτης ομάδας, της γυναικείας. Ναι. Ξέρετε τι γίνεται, έχουν ρυθμούς Ευρωλίγκας φέτος τα κορίτσια. Δηλαδή είχαν τώρα Τρίτη, Τετάρτη, αγώνα, καταρχήν ξεκινάμε το Σάββατο. Ναι. Το Σάββατο είχαμε αγώνα γυναικών στην Αθήνα. Γυρίζαμε πίσω, είχαμε αγώνα τώρα Τρίτη, Τετάρτη, Final Four. Σήμερα κάνουν προπόνηση με το γυναικείο, Παρασκευή έχουν προπόνηση, Σάββατο έχουμε ξανά αγώνα. Ναι. Με το γυναικείο μέσα στον Εύωσμο. Η Αλεξάκου που ήταν MVP και είναι και αρχηγός εθνικής του Κορασίδων, σήμερα έχουμε αγώνα για τους προημιτελικά με τον Ιάντα Εύωσμου στους Κορασίδες, θα πάει να παίξει σήμερα και με τις Κορασίδες. Μάλιστα. Είναι πραγματικός μαραθώνιος. Ναι, όντως, είναι πολύ βαρύ το πρόγραμμα. Δεν πειράζει, έτσι μαθαίνουν από νωρίς τον πρωταθλητισμό όμως και στους ρυθμούς αυτούς. Ναι, έτσι φαίνονται και αυτοί που αντέχουν. Ναι. Γιατί ο πρωταθλητισμός, άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός. Ο πρωταθλητισμός θέλει και ανθρώπους που να αντέχουν και να αντέχουν όχι μόνο την προπόνηση, να αντέχουν να κάνουν θυσίες στο να χάνουν βόλτες, στο να χάνουν εξόδους, στο να χάνουν ταξίδια. Γιατί είναι πραγματικά κάθε Σαββατοκύριακο και όχι μόνο έχουν υποχρεώσεις. Εννοείται, είναι προσαρμόζεις τον τρόπο ζωής σου ασφαλώς με αυτό που κάνεις. Δηλαδή πρέπει να προσέξεις και τη διατροφή σου, δεν μπορείς να τρως ό,τι θέλεις. Τα πάντα όλα. Χθες γυρίσαμε, δηλαδή χθες η ομάδα πήγε για να το γιορτάσει και μετά φύγανε κάποια στιγμή τα κορίτσια λέγανε ότι πρέπει να φύγετε να ξεκουραστείτε γιατί σήμερα είχαν πρωινή. Α, μάλιστα. Δηλαδή τα Κορασίδες σήμερα κάνανε και πρωινή προπόνηση. Πώς ήταν η ατμόσφαιρα χθες στο Κατσάνιο, έτσι πείτε μας λίγο. Ήταν εξαιρετική, ένα γήπεδο γεμάτο και από τους, δύο ομάδες από τους οπαδούς. Αλλά ξέρετε όταν μια ομάδα κερδίζει, μετά παίρνει και τη μερίδα του λέοντος, την κερκίδα στις φωνές και μπορώ να πω ήταν και κατακίτρινη και αρκετά εντυπωσιακή. Δηλαδή το γουστάραν όλοι. Να το πω λίγο πιο λαϊκά. Δηλαδή το γουστάραν και ο κόσμος και οι παίκτριες. Και όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο. Ήταν πάντα να ξέρετε τα παιχνίδια των Κορασίδων, των Εανίδων και όλα αυτά τα Final Four μπορεί, δηλαδή όσο και να είναι το γήπεδο θα γεμίσει. Δηλαδή άμα είναι 2.000 θα έχει 2.000 κόσμο. Όσο δεν είναι το γήπεδο. Εχθές δηλαδή υπήρχε κόσμος που έμεινε απ' έξω. Πείτε μας κάτι και για τις, γυναίκες οι οποίες συμμετέχουν φυσικά στην Α1. Οι γυναίκες είμαστε στα μέσα περίπου του δεύτερου γύρου. Αγωνιζόμαστε, τώρα έχουμε ένα παιχνίδι το Σάββατο πολύ σημαντικό με τον Ιάντα Εύωσμο, στον Εύωσμο 6 ώρα, όποιος θέλει να έρθει να μας υποστηρίξει, γιατί ο Εύωσμος είναι και μια κίτρινη περιοχή και θα θέλαμε να μας στηρίξουν. Και αυτό το παιχνίδι σε συνδυασμό με κάποια άλλα αποτελέσματα του ΑΟ Θήρας, ίσως μας δώσουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε την τετράδα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην πέμπτη θέση. Είμαστε σε μια νορμάλ κατάσταση. Η ομάδα είχε φέτος κάποιες δυσκολίες όσον αφορά αλλάξαμε τη μία μας ξένη, έφυγε η Νίκητς, κάναμε μια πολύ καλή μεταγραφή της Γκής. Κάναμε κάποιες απώλειες, κάποιες γκέλες που δεν τις περιμέναμε κι εμείς. Αλλά είναι γεγονός και δεδομένο ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 7-8 ετών. Ομάδες κύριε Σαββόπουλο που θα πέσουν κατηγορία έχουν μπάτζετ 150 χιλιάρικα με τρεις ξένες και παίζουν πάρα πολύ καλά. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ ανεβασμένο φέτος. Ναι. Το αντιλαμβάνομαι, αλλά τουλάχιστον πάλι καλά να λέμε που στο γυναικείο βόλιο υπάρχει ο κύριος Ρετζεπέρης. Νομίζω χωρίς τη δική του συμβολή θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, κατά ψέματα. Για όλα όμως. Και από τα αναπτυξιακά μέχρι το γυναικείο, καθώς δεν είναι μόνο η φερεγγιότητα που υπάρχει στο οικονομικό, είναι και η δυνατότητα και η επιλογή του στο να αποφασίζει τους συνεργάτες, τους προπονητές και όλους τους ανθρώπους που στελεχώνουν το team για να μπορέσουν να φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί, είναι η αρχή, η μέση και το τέλος. Ναι, σωστά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία από εδώ και πέρα στην προσπάθεια που θα κάνουν οι νεανίδες και στο Πανεπαρχιακό αλλά και στο Πανελλήνιο που ευχόμαστε να φτάσει η ομάδα στο Final Four και φυσικά να ευχηθούμε να μπει και στην τετράδα η γυναικεία ομάδα στην Α1 και φυσικά όσοι μας ακούνε και θέλουν να στέλνουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με το βόλεϊ, το γυναικείο βόλεϊ. Οι ακαδημίες του Άρη τα τελευταία χρόνια αποτελούν υπόδειγμα νομίζω λειτουργίας και είναι μια σταθερή επιλογή, μπορεί να αποτελέσει μια σταθερή επιλογή. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια
Και όπως το είπατε, είναι όσοι γονείς επιθυμούν να ξεκινήσει η κόρη τους το βόλεϊ, νομίζω ότι ο καλύτερη εκκίνηση από τον Άρη θα μπορούσαν να βρουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ναι, έγινε καλή συνέχεια.